كاليميرا، صباح الخير الأصدقاء الأعزاء المتضامنون والمناصرون للحرية والعدالة. كاليميرا فيليس كي فيلي، كاليميرا سي أولوس που ήρθατε εδώ ως υποστηριχτές της δικαιοσύνης και για να εκφράσετε την αλληλεγγύη σας με το λαό μας. الأصدقاء يا أبناء شعب أثينا وسائر اليونان والعالم، أشكركم على مواقفكم النبيلة ومشاركتكم في هذا الحدث التضامن الكبير. كسانا كسانا كسانا. Φίλες και φίλοι, από την Αθήνα και από όλη την Ελλάδα, σας ευχαριστούμε για την θαραλέα και έντιμη στάση σας και για τη συμμετοχή σας σε αυτή τη μεγάλη συγκέντρωση για την αλληλεγγύη, στις οποίες συγκεντρώσεις συμμετέχετε ξανά και ξανά και ξανά. كما أحيي اتحاد البامي والنقابات والمنظمات الشعبية وكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا المهرجان، وأشكر كل الفنانين المشاركين على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. Χαιρετίζω όλα τα συνδικάτα του ΠΑΜΕ και όλες τις λαϊκές οργανώσεις και όσους βοήθησαν και συνεισέφεραν στην διοργάνωση αυτής της συγκέντρωσης και ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους καλλιτέχνες που με τη συμμετοχή τους εκφράζουν την αλληλεγγύη τους με τον Παλαιστινιακό λαό. ومن هنا في أثينا أحيي شعبنا الفلسطيني في غزة. Από εδώ, από την Αθήνα, απευθύνουμε ένα χαιρετισμό στο λαό μας στη Γάζα. وأحيي أطفال غزة ونساء غزة ورجال غزة وكل شبر فيك يا غزة التي تشبعين دائما بالعزة والفخر. Χαιρετίζουμε τα παιδιά της Γάζας, τις γυναίκες της Γάζας, τους άντρες της Γάζας, κάθε σπιθαμία από τη Γάζα που δίνει σήμερα μαθήματα ηρωισμού και αξιοπρέπεια σε όλο τον κόσμο. كما أوجه التحية إلى أسرانا البواسل في سجون الاحتلال ومبعدي كنيسة المهد. Απευθύνω επίσης έναν θερμό χαιρετισμό στους ήρωες Παλαιστίνιους κρατούμενους, τους χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους στις Ισραηλινές φυλακές και σου όσους το Ισραήλ απέλασε από το ναό της γεννήσεως στη Βηθλεέμ. ولا ننسى شعبنا المرابط في الضفة الغربية المحتلة. Απευθύνουμε χαιρετισμό στο λαό μας που αντιστέκεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. وفي القدس και στη Ιερουσαλήμ. وشعبنا في الشتات. Και سε όλο το λαό μας στη Διασπορά. الذي لا بد أن يعود إلى وطنه فلسطين. Ο οποίος θα επιστρέψει στην πατρίδα του στην Παλαιστίνη. ودوما عيوننا وبوصلتنا نحو القدس عاصمتنا الأبدية وتاج على رؤوسنا جميعا. Πηξίδα μας ήταν, είναι και θα παραμείνει η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. الأصدقاء الأعزاء، أنقل لكم اليوم تحيات نضالية حارة من الشعب والقيادة الفلسطينية. Φίλες και φίλοι, σας μεταφέρω σήμερα θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς από ολόκληρο τον Παλαιστινιακό λαό και την ηγεσία του. Φαλαστίν τεσκούρουκομ. Η Παλαιστίνη σας ευχαριστεί. Ο Γάζα τεσκούρουκομ. Η Γάζα σας ευχαριστεί. وكل الشعب الفلسطيني يشكركم. Ολόκληρος ο Παλαιστινιακός λαός σας ευχαριστεί. نشكركم على حضوركم. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. وعلى تضامنكم. Για την αλληλεγγύη σας. وعلى إنسانيتكم. Για την ανθρωπιά σας. وعلى رفعكم صوتكم ضد المجازر والفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
Και σας ευχαριστούμε που υψώνετε τις φωνές σας για να καταδικάσετε τις φρικαλιότητες και τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. والتي لم ينجو منها الآلاف من المدنيين الأبرياء العزل. Σφαγές που είχαν ως σήματα χιλιάδες άμαχους Παλαιστίνιους. ومنها 4,000 طفل فلسطيني. 4,000 μικρά παιδιά της Παλαιστίνης. يموت كل 6 دقائق طفل فلسطيني. Κάθε 6 λεπτά που περνούν ένα παιδάκι στη Γάζα πεθαίνει. Σαχίδαν في غزة. Μαρτυρά δολοφονείται από το Ισραήλ στη Γάζα. ومنها أيضا 3,000 امرأة وأم فلسطينية. 3,000 γυναίκες, 3,000 μητέρες της Παλαιστίνης έχουν ήδη δολοφονηθεί από το Ισραήλ στη Γάζα. ولم تنجو منها المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس. Δεν γλίτωσε από την Ισραηλινή εγκληματική μανία, δεν γλίτωσαν ούτε τα σπίτια, ούτε τα νοσοκομεία, ούτε τα σχολεία, ούτε τα τεμένη, ούτε οι εκκλησίες. قطعوا عنا الكهرباء والطعام والماء والوقود والدواء. Μας έκοψαν το ρεύμα, την τροφή, το νερό, τα καύσιμα, τα φάρμακα. حتى الاتصالات قطعوها عنا حتى يعتموا علينا على الشعوب مجازرهم البشعة بحق شعبنا الأعزل. Έκοψαν κάθε επαφή με τον έξω κόσμο, τις τηλεφωνικές συνδέσεις, το ίντερνετ, ώστε να επιβάλλουν μια συσκότηση για να μην βλέπει ο κόσμος τα άγρια εγκλήματα που διαπράττουν εναντίον του άμαχου λαού μας. معتقدين أن بإمكانهم إخفاء الحقائق. زمن إخفاء الحقائق انتهى. Πιστεύουν ότι έτσι μπορούν να κρύψουν την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια πλέον δεν κρύβεται. Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! والعالم شاهد على مجازر الإبادة الجماعية والتي ترتكب حتى اللحظة في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. Όλος ο κόσμος βλέπει σήμερα τη γενοκτονία που διαπράττεται το Ισραήλ εναντίον του Παλαιστινιακού λαού και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στη Ιερουσαλήμ. لكننا نقول لهم نحن باقون باقون ما بقى الزيتر زعتر والزيتون. Τους απαντάμε όμως ότι εδώ θα μείνουμε στην πατρίδα μας, θα μείνουμε όσο υπάρχει θυμάρι και όσο υπάρχουν ελιές στην Παλαιστίνη. ولن نرحل ولن نرحل ولن نرحل. Δεν θα φύγουμε, δεν θα φύγουμε, δεν θα φύγουμε. Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! أيها الأصدقاء الأعزاء، ما يؤلمني في هذه اللحظة، في هذه المحنة، أنه ما زال من يصدق أكاذيب وبدع الاحتلال. Φίλες και φίλοι, μας λυπεί και μας πονά ότι ένα κομμάτι του κόσμου εξακολουθεί να πιστεύει την προπαγάνδα και τα ψέματα του Ισραήλ. بذريعةٍ فاشلة الدفاع عن النفس. Το οποίο Ισραήλ επικαλείται ψευδώς το δικαίωμά του, το δίθεν δικαίωμά του στην αυτοάμυνα. وهي عذر أقبح من ذنب عندما يكون الهجوم الشرس والقتل المتعمد والصارخ تحديدا على المدنيين. Τι είδους αυτοάμυνα είναι αυτή που δολοφονεί μικρά παιδιά, γυναίκες και αμάχους. أما نحن نقول لهم
نحن شعب تحت الاحتلال، ولا يوجد أي مبرر في العالم على قتل أطفالنا ونسائنا. Είμαστε ένας λαός υποκατοχή και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη δολοφονία των γυναικοπαίδων μας. ولا يمكن تبرير جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب بحقنا، جرائم ضد الإنسانية والتي لا بد من محاسبتهم جميعا أمام المحاكم الدولية. Δεν μπορεί κανείς να δικαιολογήσει αυτή τη γενοκτονία, αυτή την εθνοκάθαρση που διαπράττει το Ισραήλ σε βάρος μας. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τα οποία οι πολιτικοί και στρατιωτικοί ηγέτες του Ισραήλ οφείλουν να λογοδοτήσουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αστικάοι αγαζά, العالم بأسره يعرف أن القضية الفلسطينية لم تبدأ يوم السابع من أكتوبر الماضي. Φίλες και φίλοι, όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι το Παλαιστινιακό δεν ξεκίνησε στις 7 του περασμένου Οκτώβρη. بل بدأت منذ النكبة في عام 1948. Το Παλαιστινιακό ξεκίνησε με την Νάκπα, τη μεγάλη καταστροφή της Παλαιστίνης το 1948. وعلى مدى 75 عاما يرتكب الاحتلال الإسرائيلي أبشع أنواع الجرائم الممنهجة بحق شعبنا. Επί 75 χρόνια το Ισραήλ διαπράττει τη μία σφαγή μετά την άλλη σε βάρος του λαού μας. من حصار خانق على مليوني فلسطيني في قطاع غزة ولأكثر من 16 عاما. Επί 16 και πλέον χρόνια το Ισραήλ έχει επιβάλει μια βάρβαρη απάνθρωπη, έναν βάρβαρο απάνθρωπο αποκλεισμό και πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας, κλείνοντας μέσα πάνω από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. والاستمرار بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والقدس. Συνεχίζει το Ισραήλ εδώ και δεκαετίες να επεκτείνει τους παράνομους εβραϊκούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη της Δυτικής Όχθης και της Ιερουσαλήμ. وتهويد مدينة القدس ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من حقهم في حرية الوصول إلى أماكن العبادة. Στερείς τους Παλαιστίνιους, τους Μουσουλμάνους και Χριστιανούς Παλαιστίνιους, το αυτονόητο ανθρώπινο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στους ναούς τους στη Ιερουσαλήμ. وكذلك سياسة الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والاغتيالات اليومية. Συνεχίζει σε καθημερινή βάση τις εισβολές του Ισραηλινού στρατού στις Παλαιστινιακές πόλεις στη Δυτική Όχθη με κάθε μέρα να έχουμε νεκρούς Παλαιστίνιους. وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والاعتقالات الجماعية. Συνεχίζει να κατεδαφίζει σπίτια κάθε μέρα στη Δυτική Όχθη, να κάνει μαζικές συλλήψεις. وعدم إطلاق سراح الآلاف الأسرى البواسل وهم رهائن في سجون الاحتلال. Κρατά στις Ισραηλινές φυλακές χιλιάδες Παλαιστίνιους αγωνιστές ως ομήρους στα χέρια του Ισραήλ. وغيرها من ممارسات احتلال التي لم تترك أملا أو أفقا لدى الشعب الفلسطيني لمنحه حقوقه الوطنية. Και πολλές άλλες πρακτικές της κατοχής οι οποίες αφαίρεσαν κάθε ελπίδα από τον Παλαιστινιακό λαό για μια πολιτική ειρηνική λύση. وعلى مدى 75 عاما بقى شعبنا محروما من حقه الطبيعي في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حسب قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة.
Επί 75 χρόνια ο Παλαιστινιακός λαός στερείται του φυσικού και νόμιμου δικαιώματός του στην αυτοδιάθεση με την ίδρυση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ σύμφωνα με τη διεθνή νομιμότητα και σύμφωνα με όλες τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. واليوم تسعى إسرائيل لإلحاق نكبة ثانية بشعبنا وتخطط لترحيل شعبنا لتحقق حلمها الصهيوني بإقامة إسرائيل الكبرى على أرض كل فلسطين التاريخية. Σήμερα το Ισραήλ επιδιώκει να επιφέρει μια δεύτερη νάκβα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Σχεδιάζει να εξαναγκάσει το λαό μας να φύγει από την πατρίδα του, ώστε το Ισραήλ να πραγματοποιήσει το σιωνιστικό του όνειρο για το λεγόμενο Μεγάλο Ισραήλ σε όλα τα εδάφη της ιστορικής Παλαιστίνης. لكن مهما تمادت إسرائيل في جرائمها فإن شعبنا سيبقى صامداً على أرضه وفي وطنه لن نرحل لن نرحل لن نرحل όσα εγκλήματα και αν διαπράξει το Ισραήλ ο λαός μας θα παραμείνει στην πατρίδα του δεν θα φύγουμε δεν θα φύγουμε δεν θα φύγουμε إن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بلجم إسرائيل وإجبارها على وقف جرائمها تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة والكف عن دعمها وإعطائها الحصانة لها بالتصرف كدولة فوق القانون Έχει σήμερα χρέος περισσότερο από ποτέ άλλοτε να συγκρατήσει το Ισραήλ, να το υποχρεώσει να σταματήσει τα εγκλήματά του, να εφαρμόσει τα ψηφίσματα της διεθνούς νομιμότητας και των Ηνωμένων Εθνών και να σταματήσει η διεθνής κοινότητα να παρέχει ασυλία στο Ισραήλ ώστε να συμπεριφέρεται ως χώρα υπεράνω των νόμων. وبما أننا متواجدون اليوم أمام البرلمان اليوناني نطالب الحكومة اليونانية بالضغط على وقف إطلاق النار وعلى تأمين إيصال المساعدات الإنسانية. Και επειδή σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων, καλώ την ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει πιέσεις για την άμεση κατάπευση του πυρός ώστε να επιτραπεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας στους άμαχους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Κάμα αννάνι αντάχεζ هذه المناسبة لأكرر مناشدتنا للحكومة اليونانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تنفيذاً لقرار الذي اتخذه البرلمان اليوناني بالإجماع عام 2015. Με αυτή την ευκαιρία μπροστά στη Βουλή των Ελλήνων επαναλαμβάνω την έκκλησή μας προς την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα εδάφη του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ όπως αποφάσισε ομόφωνα η Βουλή των Ελλήνων το 2015. دعونا معا من هذا المنبر أن نوجه رسالة واضحة للعالم بأن الاحتلال البربري والإرهابي على أبناء شعبنا لا بد أن ينتهي. Η παρουσία σας εδώ σήμερα στέλνει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι το Ισραηλινό έγκλημα, το βάρβαρο Ισραηλινό έγκλημα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού πρέπει να σταματήσει. فلنرفع أصواتنا عاليا ونضمها إلى أصوات الملايين من أحرار العالم ومحبي السلام. Ας υψώσουμε όλοι μαζί τη φωνή μας, μαζί με τις φωνές εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν βγει στους δρόμους και διαδηλώνουν σε ολόκληρο τον κόσμο. فإن صوتكم
محوري في هذه المعركة. أنتم أصوات العدل وصوتكم سيسمع. Η φωνή σας έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι η φωνή της δικαιοσύνης. دعوني أسمع صوتكم عاليا الآن. يجب وقف إطلاق النار الآن. يجب وقف إطلاق النار الآن. Ας φωνάξουμε όλοι μαζί τώρα να σταματήσει, να επέλθει η κατάπαυση του πυρός τώρα. دعوني أسمع صوتكم عاليا. الافترية στην Παλαιστίνη. Λε, λε, λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Λε, λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Λε, λε, λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη. عاشت الصداقة الفلسطينية اليونانية وشكرا. Ζήτω η Έλληνο-Παλαιστινιακή φιλία. Ευχαριστώ.